Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την πεποίθηση πως η δυναμική της Ελλάδας γύρω από την αιωλική και ηλιακή ενέργεια είναι μεγάλη και μπορεί η χώρα μας να καταστεί ενεργειακός κόμβος χάρη στην γεωγραφική της θέση, αρκεί η επιχειρηματική κοινότητα και η κυβέρνηση να κάνουν ό,τι μπορούν για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυναμική, εξέφρασε στο insider.gr ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τα θέματα ενέργειας της Ένωσης, Μάρος Σέφκοβιτς. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμά πως ο βασικός οδηγός της οικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής εξέλιξης από εδώ και στο εξής, αφού πλέον υπάρχουν όλα τα πλέον εκτήματα, είναι η φθηνή, καθαρή και ευέλικτη ενέργεια. Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε χθες την κυβέρνηση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την καθοριστική σημασία που έχουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, και ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος προειδοποίησε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα, συνδέοντας την ανάγκη προώθησής τους με την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Στην κυβέρνηση γνωρίζουν πως η μη απομείωση των κόκκινων δανείων μπορεί να έχει σημαντικότατες επιπτώσεις στο τραπεζικό κομμάτι, καθώς η Συμφωνία Ευρωπαίων και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μετάθεση των stress test νωρίτερα το 2018 δημιουργεί ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο εκπλήρωση των στόχων που έχουν αναλάβει οι ελληνικές τράπεζες. Ονομάζεται το The Coffee Project και οι δημιουργοί του ονειρεύονται να μεταφέρουν την κουλτούρα της ελληνικής καφετέριας στην Ελβετία. Με πρώτο σταθμό την Λοζάνη, στην οποία θα λειτουργούν εντός του Νοεμβρίου τα 3 πρώτα καταστήματα, το φιλόδοξο εγχείρημα του επιχειρηματία Βαγγέλη Κατσέλη και του Κώστα Καλαφατά, ιδιοκτήτη της ελληνικής εταιρείας Samba Cafe, έχει στόχο να δημιουργήσει μια λυσίδα ελληνικών καφέ, ξεκινώντας αρχικά από το κέντρο της ελβετικής πόλης. Η φιλοσοφία του The Coffee Project, σημειώνει η δημιουργή του, είναι η κουλτούρα της ελληνικής καφετέριας να φτάσει στην Ελβετία, αλλά και να δοθεί δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τελική μορφή στους Ελβετούς καταναλωτές. Ανωδικά κινείται η κυμαστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνα κυμαίνει 741,83 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,09% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.